Τα σχόλια του κόσμου δηλαδή σε αφορούν? Δηλαδή αυτό που λέει, θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος, θα πει ο άλλος, θα απαντήσει, θα κάνει. Θα... Εντάξει, όλους μας αφορούν και καμιά φορά μπορεί και να σε πληγώνουν κάποια πράγματα. Mm. Αλλά νομίζω ότι κανείς προχωρώντας ατσαλώνεται. Ναι. Να, ένα δώρο που έρχεται με την ηλικία. Ναι, σωστά. Γιατί ξέρεις, το φιλοσοφείς. Mm. Εμένα καμιά φορά, κάποτε το θεωρούσα άκομψο να λέω την ηλικία μου. Μου φαινόταν, όχι, δεν την έκρυβα, ποτέ δεν την έκρυβα, αλλά το να βγω δημόσια και να την πω, το θεωρούσα κάτι σαν, ότι έχει κάτι χυδαίο, ναι. Ξέρεις, κάτι σαν να προκαλείς με έναν τρόπο. Ενώ τώρα με πιάνει πολλές φορές η επιθυμία να το πω για να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να ξεκομπλάρουν σε σχέση με αυτό. Είναι τραγικό να ακούς παιδιά 25 χρονών να λένε όταν θα φτάσω στα 30 θα αυτοκτονήσω ή τα 35. Εσύ τι έλεγες όταν ήσουν 25? Τι πίστευες για τα 35 και τα 50 και τα... Είχα μια τάση να κάνω παρέα με μεγαλύτερους ανθρώπους. Εκείνες οι εποχές ήταν και άλλες εποχές. Γιατί το λες? Δεν υπήρχε τόσο πολύ αυτό το κόλλημα. Δεν υπήρχε τόσο πολύ το κόλλημα σε σχέση με την εξωτερική εικόνα βασικά. Ήταν άλλα πράγματα που παίζανε ρόλο. Δεν υπήρχε, οι άνθρωποι δεν συζητούσαν γι' αυτό και δεν λέγανε και το πρόβλημα. Γιατί και τότε, ας πούμε, η μαμά σου δεν το πέρασε αυτό ως ηθοποιός? Όχι. Mm. Δεν υπήρχε αυτό σε εκείνα τα χρόνια. Ναι. Υπήρχαν άλλα θέματα. Δεν απασχολιόντουσαν πολύ με την ηλικία. Ναι. Η εμφάνιση όμως ήταν εντάξει, ένα θέμα. Ούτε με την εμφάνιση ούτε. Πολύ. Δεν νομίζω, όχι. Αν είχες μπει προφανώς στην κατηγορία «αυτή είναι καλή ηθοποιός», τελεία, δηλαδή δεν το κρίνανε. Ναι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι...